Και πάμε για την τελευταία συνταγούλα μας για σήμερα. Πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη και πάρα μα πάρα πολύ θρεπτική. Μπορούμε άνετα να σερβίρουμε τις μπάρες αυτές σαν γλυκάκι στο τέλος ενός γεύματος, αλλά σίγουρα μπορούμε να τις κόψουμε για να τις πάρουμε σαν σνακ μαζί μας στη δουλειά ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή μέσα στην ημέρα θέλουμε να τις φάμε. Για τις γρήγορες μπάρες με καρύδα χωρίς ψήσιμο θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια φυστικοβούτυρο απαλό, 300 γραμμάρια χουρμάδες χωρίς κουκούτσι, 120 γραμμάρια κάσιους, 2 κουταλιές της σούπας κακάο, 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 πρέζα αλάτι και 400 γραμμάρια ενδοκάριδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια γιαούρτι, 100 γραμμάρια φρέσκα φρούτα, φράουλες και μύρτιλα, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και φύλλα δυόσμου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θέλω να πάρετε το μιξεράκι σας και να ρίξετε όλα τα υλικά πλην της καρύδας. Θα ρίξουμε μέσα στο φυστικό βούτυρο, που εναλλακτικά, άμα δεν θέλετε να βάλετε φυστικό βούτυρο, μπορείτε να βάλετε ταχίνι. Και το ταχίνι δουλεύει μια χαρά και θα βγει θρεπτικότητα και πάρα πολύ νόστιμη η συνταγή μας. Θα ρίξουμε μέσα τους χουρμάδες. Οι χουρμάδες είναι φανταστικοί και μας δίνουν αυτή τη μαστιχωτή υφή που θέλουμε στις μπάρες μας. Θα ρίξω μέσα τα κάσιους, που σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, μετά από τα αμύγδαλα, τα κάσιους μαζί με τα καρύδια είναι η πιο θρεπτική ξηρή καρπή που μπορούμε να πάρουμε. Θα ρίξουμε μέσα το κακάο, το μέλι. Τέλεια. Λίγο κανελίτσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Το κακάο μαζί με την κανέλα μας δίνουν έτσι μια ωραία αίσθηση ότι τρώμε καριώκες. Λίγο αλάτι. Και χτυπάμε πρώτα αυτά τα υλικά μεταξύ. Και μόλις δέσει λίγο το μείγμα μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε την καρύδα. Ρίχνουμε και την καρύδα μέσα. Αρκετή ποσότητα. Και χτυπάμε καλά μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Και μόλις διαλυθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους και είναι πάρα πολύ ωραία, πάρτε, αδειάστε όλο το μείγμα σε ένα μπολ και δουλέψτε λίγο με τα χέρια σας. Να σου πω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε το μικρό το μιξεράκι, απλά θα χτυπήσετε τις χουρμάδες μέσα να διαλυθούν τελείως, θα πάρετε ένα μπολ και θα ανακατέψετε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Γίνεται και χωρίς το μεγάλο το μίξερ. Τώρα, μέσα στο μπολ θα πάρω και θα ανακατέψω με τα χέρια μου καλά τα υλικά. Απλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε ουσιαστικά είναι να λιώσουμε τις χουρμάδες. Οι χουρμάδες είναι το υλικό που ουσιαστικά θα δέσει τις μπάρες μας. Σε αυτό το σημείο, όταν φτάσουμε και οι μπάρες μας αρχίζουν να κολλάνε στα χέρια, δεν θέλουμε ένα σφιχτό μείγμα, είναι έτοιμο το μείγμα για να το βάλουμε σε ένα ταψάκι. Λοιπόν, έχω εδώ ένα ωραίο ταψάκι με λαδόκολλα, όπως βλέπετε. Θέλουμε να είναι ομοιογενές το μείγμα, να έχει πάει παντού χουρμάς, παντού το μέλι, παντού το φυσικό βούτυρο. Γενικά πρέπει να είναι ομοιόμορφο το μείγμα. Απλώνουμε καλά εδώ και μόλις απλώσουμε καλά παίρνουμε μία φόρμα του κέικ εδώ και πιέζουμε πολύ καλά. Θέλουμε να πιέσουμε ώστε να δέσουν τα υλικά, να σφίξουνε. Έχει μηδέν αλεύρι η συνταγή μας, οπότε είναι gluten free, έχουμε βάλει μόνο καρύδα, βγαίνει και με βρώμη. Απλά επειδή θέλουμε να το κάνουμε και gluten free και να είναι υγιεινό, έχουμε βάλει σαν βάση την καρύδα. Έχουμε βάλει τις χουρμάδες, το μέλι, το κακάο και όλα αυτά τα ωραία υλικά. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε τις μπάρες στο ψυγείο να σφίξουν για τουλάχιστον 3 με 4 ώρες. Οι χουρμάδες είναι η καρπή του φοινικόδεντρου, το οποίο λέγεται και χουρμαδιά. Φρέσκοι ή αποξηραμένοι, είναι γευστικοί και θρεπτικοί. Έχουν γλυκιά γεύση, πολλές βιταμίνες και φυτικές ίνες. Αποτελούν τη βασική τροφή των Βεδουίνων στην έρημο, αφού δίνουν ενέργεια και είναι χορταστικοί. Χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της κρυσταλλικής ζάχαρης σε γλυκά, χυμούς και μπάρες δημητριακών. Και οι μπάρες μου είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ. Απλά βγάλτε τις έξω. Θα πάει πίσω. Και θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια. Θα σας δείξω μία εναλλακτική για το πώς θα μπορούσατε να κάνετε ένα πιατάκι για να σερβίρετε. Που εντάξει, δεν το συνιστώ, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα πιάτο για να σερβίρουμε για γλυκό. Γιατί η χρήση αυτής της συνταγής είναι για μπαρίτσες να πάρουμε μαζί μας τη δουλειά. Να τις κόψω αυτές, είναι μεγάλες.
Στη μέση, κύριε σκηνοθέτα, ή στα τρία. Στα τρία. Οπότε θα κόψω εδώ. Κόβουμε εδώ. Τέλεια. Και μετά, πολύ ωραία, παίρνουμε και κόβουμε ωραίες μπάρες. Κοιτάξτε εδώ. Δεν έχουμε ψήσει τις μπάρες, είναι ομοφαγικές, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ θρεπτικές, γιατί γενικά ό,τι ψήνουμε στο φούρνο αρχίζει χάνει τα θρεπτικά συστατικά του. Αυτές οι μπάρες έχουν φανταστική υφή και φανταστική γεύση, αλλά το πιο φανταστικό που έχουν είναι τα θρεπτικά συστατικά τους. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, έχουν καλή ζάχαρη, γιατί έχουν τη ζάχαρη μόνο από το μέλι και από τις χουρμάδες. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τέλειες. Και γίνονται πραγματικά με το τίποτε. Η καρύδα είναι πάρα πολύ θρεπτική και αυτή. Είναι φανταστικό το θέμα και έχουμε βγάλει ένα σκασμό μπάρες. Πραγματικά με το τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που θέλετε να σερβίρετε ένα πιατάκι είναι όντως μπορείτε να βάλετε μπάρες εδώ πέρα. Βάλετε τρεις μπαρίτσες έτσι όπως είναι. Θα προσθέσετε λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Εδώ. Ένα κενέλα από γιαούρτι είναι αρκετό. Για να συνεχίσουμε αυτή τη healthy εκδοχή, φουρτάκια. Λίγα blueberries, λίγες φραουλίτσες και βέβαια λίγο μελάκι. Μπορούμε να κάνουμε και αυτή την εκδοχή, στην περίπτωση που έχετε φίλους που είναι healthy freak και θα έρθουν σπίτι σας και θέλουν κάτι υγιεινό, μπορείτε να τους βγάλετε κάτι τέτοιο. Τις μπάρες με γιαουρτάκι και φρούτα από πάνω. Βέβαια από μια τέτοια συνταγή τι δεν μπορεί να λείπει. Δεν μπορεί να λείπει λίγος δυόσμος, οπωσδήποτε. Μία φουντίτσα από δυόσμο. Εδώ. Είναι αρκετή. Εδώ. Μπορείτε να κάνετε κάτι τόσο θεαματικό με το τίποτα. Λίγο γιαουρτάκι, τις μπάρες, λίγα φρούτα και λίγο μέλι. Για τις γρήγορες μπάρες. Βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια το φυστικό βούτυρο, τους χουρμάδες, τα κάσιους, το κακάο, το μέλι, την κανέλα, το αλάτι και χτυπάμε μέχρι να δέσει το μείγμα. Προσθέτουμε το ενδοκάριδο και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε το μείγμα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Με μία φόρμα του κέικ πιέζουμε το μείγμα για να δέσει. Έπειτα το βάζουμε στο ψυγείο για 3 με 4 ώρες και αφού σφίξει, ξεφορμάρουμε και κόβουμε σε κομμάτια. Σερβίρουμε τις μπάρες, τις συνοδεύουμε με γιαούρτι, φρέσκα φρούτα και μέλι και στολίζουμε με φύλλα δυόσμου. Βέβαια, αυτές εδώ οι μπάρες είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να έχετε στο ψυγείο σας. Μπορείτε να βάζετε στα παιδιά σας μέσα στην τσάντα για να παίρνουν στο σχολείο και βέβαια μπορείτε να παίρνετε μαζί στη δουλειά. Από γεύση. Top. Και κάπως έτσι φτιάξαμε και τόσες πολλές μπάρες πραγματικά με το τίποτα. Λίγο ανακάτεμα και ήταν έτοιμες.